Χαίρετε αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης. Καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών και τη δίψα τους για την νίκη. Αυτό είναι το επιβλητικό Old Trafford, το οποίο φυσικά έχει παντού το πλέον και επίσημα με το μεγαλύτερο στάδιο συλλόγου στην Αγγλία με περίπου 75.000 θέσεις. Ο αγώνας ξεκίνησε. Ποκμπά. Μακτόμινεϊ. Ράκιτιτς. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την εμπλή Σουάρες. Χτυπά στο δοκάρι και φεύγει μακριά. Σο. Ποκμπά. Τελικά ο αντίπαλος. Μαχία. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατά. Ράσφορντ. Σο. Μπρούνο Φερνάντες. Μπρούνο Φερνάντες. Δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Μέση. Προχωράει μόνος του. Εδώ πήγε να εκμεταλλευτεί, δηλαδή με τοπικά προς την αντίπαλη εστία. Φοβερή. Πιάνει μια κεφαλιά. Τι ήταν αυτό. Δεν ανησύχησε καθόλου το τερματοφύλακα. Ποκμπά. Πολύ καλό το passing game εδώ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Μπρούνο Φερνάντες. Ψάχνει τη σεφτή πάσα. Λίγο καλύτερη να ήταν αυτή η παλιά και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως φόλεμε. Έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έχουμε κόρνερ για την Manchester United. Griezmann. Τη στέλνει μακριά.
Η πίεση έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ επιτιθέμενος. Νομίζω πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία αν κάνει κάποια πουκαμάρα. Καθώς προειδοποιήθηκε ξεκάθαρα. Νομίζω, Χρήστο, πως θα πρέπει να ελέγξει λίγο τον εαυτό του και την επιθετικότητα που βγάζει προς τους αντιπάλους. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Η μπάλα θα βγει πλάγια. Πικέ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Ράσφορντ. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Έχει κάνει μια υπέροχη κούρσα, παρότι είναι αμυντικός. Και ο τερματοφύλακας θα αποκρούσει. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και τώρα η Manchester United είναι μπροστά στο σκορ. Αυτή ήταν η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμο. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο πολύ. Η Manchester United παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτι στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλξη. Καλή προσπάθεια και δύναμη, αλλά το σουτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Σο. Μπρούνο Φερνάντες. Βγάζει την μπάλα δεξιά. Τζόρντι Άλμπα. Θα χάσει. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Μπορούν να κάνουν τα μαγικά τους εδώ. Αυτή είναι μια τρομερή ευκαιρία για να αυξήσουν το προβάδισμα τους. Μπρούνο Φερνάντες. Για ελάχιστα εκατοστά δεν πήκε η μπάλα. Ευκαιρία ο Ράσφορντ. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στη μία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Ξεχύνεται μπροστά. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Η μόνη εναλλακτική λύση, Χρήστο, θα ήταν να καθόταν απαθής και να τον έβλεπε να σκοράρει. Αλλά σκέψου τι θα άκουγε αν το έκανε αυτό. Εδώ θα πρέπει πάση θυσία να υπερασπιστούν το τέρμα τους. Λουίς Σουάρες. Σέρτζι Ρομπέρτο. Πάσαμε αξιώσεις. Για σουτάρι με δύναμη. Τι πάει στο κάθε δοκάρι. Έτοιμος ο σουτάρι. Μάλλον κάτι άλλο θέλει. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Σο. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ
ένα ευχάριστο παιχνίδι. Οι επιθετικοί λειτουργήσαν αποτελεσματικά, αλλά η παρουσία του κέντρου ήταν καθοριστική και στα ανασταλτικά, αλλά και στα Μέση! Και περνάει η ΣΥΡΙΖΑ από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Πολύ καλά ζυγισμένο σουτ. Από ατυχία και μόνο δεν κατέληξε στα δίκτυα. Σοφ. Μπρούνο Φερνάντες. Μπρέντ. Μπρέντ. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Έχουμε κόρνερ για τη Manchester United. Καλή αμυντική προσπάθεια. Πέρασε η παλιά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Σεντράρει ο Μπρούνο Φερνάντες. Θα σουτάρει για γκολ. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Ίσως ο προπονητής τους εδώ να πρέπει να τους δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Η μπάλα στον Σουάρες. Ράσφορντ. Σαν μόνο ο γκολκίπερ. Λουίς Σουάρες. Η μπάλα είναι μέσα. Μάλιστα. Τώρα μπήκαν ξανά μέσα στο παιχνίδι. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Ο Λουίς Σουάρες αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχος μέχρι το τέλος. Ενώ συχνά βλέπεις παίκτες να πηγαίνουν πολύ καλά και μόλις μπαίνουμε στην περιοχή όμως να τα θαλασσώνουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Το ξέραμε ότι αυτό το μάτς ήταν μια πολύ γερή κόντρα και μόλις επιβεβαιωθήκαμε. Είναι πραγματικά ασταμάτητος. Ο επιτιθέμενος προσπάθησε να σημαδέψει τον αντίπαλό του και ξέρουμε πως δεν διστάζει ποτέ σε παρόμοιες καταστάσεις. Εδώ οι αντίπαλοι αμυντικοί τα βρήκαν λίγο σκούρα. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έκαναν και κάτι λάθος. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Μέση. Κινείται προς την επίθεση. Μέση! Ωραία επέμβαση. Ο Μέση μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Μπρέντ. Μακτόμινεϊ. Σο, ψάχνει τη σιρτή πάσα. Γεμίζει προς τα μέσα. Λεγγέ, διώχνει μακριά την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τον άδειασε κανονικά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Μα τι κάνουν τώρα. Θέλουν να μπουν με την μπάλα στα δίκτυα. Είναι σε είναι μόνο Λουίς Σουάρες. Και ναι, είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την Μπαρσελόνα. Μπράβο τους. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαραν το παιχνίδι. Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό τους. Ποιος άλλος θα έβγαζε τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Όπως όπως θα διώξουν. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να καταφέρουν να πάρει φάουλ σε αυτή τη φάση.
Σίντελο είναι εκτός. Γι' αυτό δεν πρόκειται να αρέσει το αθλητικό. Ζόρντι Άλμπα. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Κάνει ένα σου. Τελικά δεν θα μεγαλώσει η διαφορά. Αν το βάζει αυτό θα δυσκόλευε πάρα πολύ τη ζωή των αντιπάλων. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μία κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους. Ωραίο σου! Μπαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Κινείται προς τα εμπρός. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Σουάρες. Λουίς Σουάρες. Πολύ καλή η δίπλα του. Το έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης ότι είναι πολύ καλός στις προωθήσεις. Κάθε φορά που το επιχειρεί είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος για την αντίπαλη εστία. Προς τα άκρα. Σο προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάι. Κάνει μια σύρθη και κάνει το σύρθη. Φοβερή αντίδραση. Τους κρατά ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Για πες μας, Γιώργο, τι έχεις να πεις για αυτό το γκολ. Εδώ ο επιθετικός έμεινε εντελώς αμαρκάριστος. Δεν έπεσε κανείς επαναπτύ για να το κόψει και βέβαια τέτοια φάλματα πληρώνονται. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός που το ανταπέδωσε. Τι να πω εγώ, σίγουρα διάλεξε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να μπει στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε κοντά στην εκπνοή του αγώνα τώρα. Το μάτς είναι και πάλι στα ίσια. Ένας είναι ο στόχος τους τώρα, να διώξουν την μπάλα με κάθε τρόπο. Έδιωξε μακριά. Κλέβει την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Θα πρέπει να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια. Λουίς Σουάρες! Μέση, το βρήκε ωραίο συμπαίκτης. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Δεν έχουμε νικητή εδώ, ο αγώνας λίγη ισόπαλος. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι απογοητευμένοι και οι προπονητές με το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν και οι δύο πλευρές. Για να είμαστε ειλικρινείς, όσο περνούσε η ώρα, τόσο οι δύο ομάδες φαίνονταν να στοχεύουν στη σιγουριά της οπαλίας. Οπότε τώρα λογικά